Κακαβά. Κύριε Κακαβά, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε καλά? Καλό μεσημέρι. Σας ακούω τέχνες, βέβαια. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Μίλησα πολύ επιπόλαια για αυτό που βίωσα στην Σόφια, γιατί θέλουμε να μας τα πείτε εσείς. Τι συνέβη στη Σόφια, η οποία φιλοξενεί δικούς μας θησαυρούς, των δικών μας μουσείων, μοναδικούς. Και το συγκινητικό, και θα σας δώσω το λόγο, είναι ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας, όπου ήμασταν παρέα στα Εγγένεια την 5η-7η Νοεμβρίου, βγήκαν δικά τους εκθέματα από το μουσείο για να φιλοξενηθούν δικά μας. Τα λέω καλά, κύριε Κακαβά? Ακριβώς, από τις μόνιμες εκθέσεις τους. Λοιπόν, σας ακούω. Είναι μία έκθεση η οποία ήταν με πρωτοβουλία, ξεκίνησε του πρώην προξένου της Φιλιππού Πολυσπλόβδιτ πλέον, και του πρέσβη του κύριου, του προηγούμενου πρέσβη της Σόφιας, του κύριου Σταματόπουλου. Ο κύριος Περίκο ήταν ο πρόξενος, να μπορέσουμε να κάνουμε μία έκθεση για πρώτη φορά στην Ιταλία, εμείς από την Ελλάδα, να πάμε δικούς μας θησαυρούς, αφού κανένα κράτος στον κόσμο δεν είχε έρθει πριν στη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχα οι σκηθικοί θησαυροί, τα χρυσά των σκηθών, ταξιδεύουν από τα μουσεία τους σε όλο τον κόσμο. Επεξεργαστήκαμε λοιπόν αυτήν την ιδέα με τους συνεργάτες μου στα δύο μουσεία, όπου είμαι διευθυντής, στο Νομισματικό και στο Εθνικό Αρχαιολογικό, και μετά από αλληλογραφία με άλλα 10 μουσεία της Ελλάδας, συγκεντρώσαμε 195 αριστουργήματα, τα οποία με τον τίτλο Leaving a Mark on History, δηλαδή αφήνουν τη σφραγίδα τους οι Έλληνες στην ιστορία, θησαυροί από ελληνικά μουσεία. Φιλοξενηθήκαμε για 5 μήνες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φιλιππούπολης, όπου γνώρισε τεράστια επιτυχία η έκθεση. Εκεί έγινε στον χώρο των περιοδικών εκθέσεων, η οποία πρόσφατα έχει γίνει με έξοδα της Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Όταν πήγαμε λοιπόν στο αρχαιότερο μουσείο να μεταφέρουμε την έκθεση στην Σόφια, ο διευθυντής, ο προφέσορας Λουτμίλη Βαγκαλίνσκι, μας έδειξε την αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, που ήταν στον πρώτο όροφο μία μικρή αίθουσα. Δεν μας έκανε δυστυχώς, και τότε με μία μεγαλοψυχία είπε: δεν πειράζει, εγώ θα πάρω τα δικά μας εκθέματα από όσο χρόνο χρειάζεται, για όσο χρόνο θα εκτίθενται οι αρχαιότητες από το... από τους φίλους μας τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν αδειάζαν τις προθήκες των μόνιμων εκθέσεών τους, και σε αυτήν την μπορώ να πω πανηγυρική, τη δεύτερη πανηγυρική, ας το πούμε, μετά τα Εγγένεια του μουσείου, πριν από πολλές δεκάδες χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που γνώρισε αυτή τη λαμπρότητα αυτό το κτίριο, που όπως θα είδατε είναι, θα έλεγα, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής, είναι ένα παλιό τζαμί, το οποίο έχει μετατραπεί, έχει πάρει νέα χρήση, έχει γίνει μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αλλά δεν ήταν μόνο οι αρχαιότητες για τις οποίες περηφανευόμαστε, περηφανευόμαστε και για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Είχαμε λοιπόν τον αξιότιμο και πολυτάλαντο, τι να πω πλέον εγώ, τον κύριο Μίμη Κλέσσα, ο οποίος αφιλοκερδός ταξίδευσε μαζί με μία ανερχόμενη, πολλά υποσχόμενη σοπράνο, την κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου, και μαγεύσανε πλέον, ναι μεν με τη μαεστρία του στο πιάνο, με την καταπληκτική φωνή, αλλά με μελοποιημένα από τον κύριο Κλέσσα έργα που έρχονται από την αρχαιότητα, από τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού, από όπερες την και όπερα οπερέτες, τις οποίες ναι, έχει συνθέσει ειδικά, όπως είναι ο Δίας, ο Θεάς και Βρυδίκη, και πραγματικά τους εντυπωσιάσαμε. Είχαμε και μία έκπληξη, και ένα σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, νομίζω για ένα ή δύο, αν δεν με πατάει μνήμη μου, ένα στην εισαγωγή και ένα στο κλείσιμο, το κλείσιμο ήταν. Ένα στο κλείσιμο. Και νομίζω και οι Έλληνες που είχαν έρθει και οι ξένοι εκπρόσωποι των άλλων πρεσβειών, οι συνάδελφοί μας οι Βούλγαροι από όλα τα μουσεία της Βουλγαρίας, απολαύσανε την τέχνη του παρελθόντος, αλλά και την τέχνη του σήμερα. Τι να σας πω, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Πόσο θα διαρκέσει η έκθεση? Ήδη ναι, από την ίδια μέρα και τα μέσα ενημέρωσης μόνο θετικά σχόλια, και ελπίζω μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου που θα είναι η έκθεση, θα μείνει η έκθεση εκεί, να προσελκύσω όπως και τη Φιλιππούπολη τους εκατοντάδες χιλιάδες. Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα ελληνικά, οι δικοί μας θησαυροί, τα ελληνικά εκθέματα παραμένουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας, που μας είπατε όμως κάτι και θέλω, ότι είναι το αρχαιότερο μουσείο της Σόφιας. Είναι το πρώτο μουσείο που έγινε στην
Σόφια, την πρωτεύουσα. Α, στη Σόφια, ναι. Και παραχωρήθηκε αυτό το ιστορικό κτίριο, το οποίο είναι δίπλα ακριβώς στην Ακαδημία Επιστημών, γιατί αυτό το μουσείο ανήκει στην Ακαδημία Επιστημών, το αρχαιολογικό αυτό μουσείο της Σόφιας. Και πραγματικά είναι στην ίδια γειτονιά που είναι το Προεδρικό Μέγαρο, που είναι η Βουλή, είναι πιο πάνω η Ρωτώντα του 4ου αιώνα, η Βυζαντινή. Είναι δηλαδή μια πολύ ωραία γειτονιά μνημείων. Εκεί είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι στο κέντρο ακριβώς της Σόφιας, την καρδιά της Σόφιας. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, κυρία Θεοφάνουση, πώς είστε? Γεια σας, κυρία. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τελειώνοντας αυτή η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βουλγαρίας, έχετε προγραμματίσει αυτά τα εκθέματα να πάνε και σε άλλες χώρες και σε άλλα μουσεία? Όχι, δεν θα πάνε. Κανονικά, νομίζω ότι maximum, ναι, πρέπει να, λιγότερο από χρόνο πρέπει να απουσιάζουν αρχαιότητες από τα μουσεία μας. Αχα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε στέλνουμε κάποιους θησαυρούς, όμως και αυτοί που έρχονται έχουν υποχρέωση να τα δούνε. Οι επισκέπτες μας μπορούν να περιμένουν 3, 5, 6 μήνες, 8 μήνες, αλλά όπως καταλαβαίνετε για μεγαλύτερο διάστημα δημιουργείται το βήμα εκτός αν αυτές οι αρχαιότητες πρέπει να... Βέβαια, γιατί έρχονται και σε εμάς τουρίστες εδώ που θα θέλουν να δουν τα εκθέματα αυτά και θα τα δουν. Ναι, εμείς κάνουμε την πολιτική μας τον πολιτισμό, αλλά όλα έχουν τα όριο και νομίζω ότι αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, γιατί βγήκε και ένας καλέστος κατάλογος στην αγγλική και στην βουλγαρική γλώσσα, κάνουμε παντού δηλαδή την, θα το πω έτσι, ζωντανή την παρουσία μας σαν έθνος πλέον, που με αγαλουργεί από το 3-4.000 χρόνια π.Χ. μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι η καλύτερη προβολή της χώρας μας μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακριβώς. Πολύ τι έκανε η επίσημη πολιτεία γι' αυτό, πόσο σας βοήθησε? Είπατε. Η επίσημη πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, εκτός από την επιστολή, τι άλλο έκανε? Ήταν υπό την αιγίδα της πρεσβείας μας στη Σόφια, γιατί είναι σε ξένη χώρα. Όπως ξέρετε, ο πρέσβης είναι ότι είναι και ο πρόεδρος της δημοκρατίας στη χώρα μας. Ο Υπουργός Πολιτισμού τι έκανε? Οικονομικά σε κάποια θέματα, στην ασφάλεια, στη μεταφορά, βοήθησε και το Υπουργείο. Ξέρετε όμως ότι βιώνουμε δύσκολες στιγμές και βρίσκαμε σπόνσορες, οι οποίοι οι χορηγοί μας από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία αγκαλιάσανε το όραμά μας να κάνουμε αυτή την έκθεση και έτσι έγινε πραγματικότητα. Άρα η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί των μουσείων πληρώσανε τη διαμονή μας και οι τράπεζες και άλλοι οργανισμοί και μη κερδοσκοπικοί όπως η Συμμαχία για την Ελλάδα. Ιδιωτική πρωτοβουλία, κύριε Κακαβά. Ιδιωτική πρωτοβουλία την αγκάλιασε. Νομίζω 70% ιδιωτική πρωτοβουλία και 30% ούτως ή άλλως όμως εμείς είμαστε δημόσια μουσεία και τα συμμετέχοντα μουσεία με πάρα πολύ έτσι αγάπη δώσανε, δανείσαν τα αντικείμενά τους, γράψανε τα ελλείμματα για τον κατάλογο, μας βοηθήσανε. Ήταν μια συλλογική δουλειά, όμως πραγματικά πήρε σάσα και ωστά γενναιόδορους χορηγούς. Στο παρελθόν, κύριε Κακαβά, είχε ξαναγίνει μια τέτοια προσπάθεια σε άλλη χώρα? Όχι. Είναι την πρώτη φορά. Απλώς πρέπει να σας πω ότι περισσότερες περιοδικές εκθέσεις που γίνονται στο μουσείο μας από το 2004 και μετά είναι μόνο με σπόνσορες, με χορηγούς. Είτε είναι η Alpha Bank, είτε είναι κάποια άλλη τράπεζα, είτε είναι η Μαονάση. Από το 2004, πολύ πριν βγει το πρόβλημα το οικονομικό στην εκφάνεια το 2008 ή το 2009, ήδη είχαν μειωθεί ο υπερεπολογισμός για το Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού, οπότε και τουρισμού, αργότερα Γενική Γραμματεία, τώρα πάλι Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, όταν... Θα σας πω πριν κλείσουμε, αν έχω λίγο χρόνο, ότι προκειμένου να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε ένα παράδειγμα για τη χορηγία, όπως και για τον εθελοντισμό, παράλληλα διοργανώνουμε με το Νορβηγικό Ινστιτούτο των Αθηνών, δέχτηκε να χρηματοδοτήσει συνέδριο στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τελειώσει η έκθεση για τη χορηγία από τα την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα γίνει στις 7 και στις 8 Παρασκευή και Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο αφιέρωμα του Βυζαντινού Πολιτισμού και μετά στις 9 του μηνός Κυριακή όλοι οι σύνεδροι και οι συμμετέχοντες θα μεταβούμε την τελευταία μέρα που είναι η έκθεση στη Σόφια να θαυμάσουμε αυτό που η ιδιωτική πρωτοβουλία έδωσε για αυτό που έδωσε σάρκα και ωστά. Είστε και εσείς προσκεκλημένοι και να καλύψετε το συνέδριό μας, θα είναι διεθνές. Ήδη έχουμε συμμετοχές από την Τινάτη και από άλλες περιοχές της Αμερικής, από τη Σκανδιναβία, να μιλήσουν για πραγματικά αυτόν τον καταπληκτικό θεσμό της χορηγίας. Υπέροχα.
Έξω λοιπόν πάμε καλά, να είστε καλά που προβάλλετε την Ελλάδα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι για το μέσα. Σας είχα κάνει την ερώτηση, ιδιωτικά θέλω να την κάνω στον αέρα, γιατί δεν διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των μουσείων που γκρινιάζει πολύ ο κόσμος γι' αυτό. Και μου απαντήσατε... Δεν υπάρχει ένα συνολόγο για έλλειψη προσωπικού. Ναι. Για μας προέχει η ασφάλεια των... Των εκθεμάτων. Δεν έχουμε λοιπόν τις αίθουσές μας, τις 64 αίθουσες που έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το αντίστοιχο φυλακτικό προσωπικό, δεν μπορούμε να τις ανοίξουμε. Για να έχουμε διευρυμένο ράδιο όπως είχαμε το καλοκαίρι και να μην κλείνουμε καμία, θα πρέπει να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό. Είτε είναι μόνιμο, είτε είναι αορίστου, έχουμε και με ασφαλιστικά μέτρα, έχουμε και από το ΜΚΟ και από τους παίρνουμε μέσω του ΑΣΕΠ. Αυτοί όμως έχουν κάποια τιμή ημερομηνία λήξης. Κάθε 4-5 μήνες γίνει κάποια σύμβαση. Αν δεν λυθεί μόνιμα, με πραγματικό προσωπικό φυλακτικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι η πρόθεσή μας είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, προέχει η ασφάλεια των θεμάτων. Δεν είναι πολιτική του μουσείου, είναι βέβαια πολιτική της πολιτείας. Τι ωράριο έχετε τώρα στο αρχαιολογικό και στο νομισματικό, στα δύο μουσεία? Το ωράριο τώρα είναι Πόπι 8, συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι, τώρα που άλλαξε το. Είναι τη Δευτέρα, παραμένει 1 με 8 γιατί δεν κλείνουμε καμία μέρα της εβδομάδας. Και Τρίτη έως Κυριακή 9 με 4. 9 με 4 και 1 με 8 τη Δευτέρα. Είναι λίγες ώρες. Και έχουμε κάνει νομίζω 9.30-4.30 στο νομισματικό. Πάλι έχουμε κρατήσει το απόγευμα της Δευτέρας. Γιατί μετά το σποτ που έχουμε για το νομισματικό έχει στην κυριολεξία βουλιάξει από τους επισκέπτες που το γνωρίζουν ένα κόσμημα πραγματικά. Το Ηλίου Μέλαφρο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι παρήγορο νομίζω. Ναι, είναι παρήγορο. Στη σκιά αυτή που ζούμε και στην γκριζά. Ακριβώς, πολύ στα γκρίζα. Το είπατε. Ναι. Χαίρομαι που το καταλαβαίνετε. Μόνο εκεί μπορούμε να ανακούμπηση στη τέχνη και στον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακαβά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.